Μια χαρά σε όλους. Καιρό είχαμε να τα πούμε, να κάνουμε βίντεο. Ήταν καλοκαίρι, κάναμε τα μπανάκια μας. Ωραία ήτανε. Και τώρα σιγά σιγά θα ξαναρχίσουμε τα βιντεάκια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα εύκο MT 3500 3500S. Λοιπόν, το οποίο μας κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε μπρος σύμφωνα με τις οδηγίες. Για κάποιους που δεν ξέρουν, 1, 2, 3, 4, 5 είναι τα βήματα. Βήμα πρώτο, πατάμε 6 φορές λέει τη φούσκα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βήμα δεύτερο, κλείνουμε τον αέρα. Τέρμα κάτω. Βήμα τρίτο, τραβάμε 5 φορές. Και μετά ανοίγουμε τον αέρα και ξανατραβάμε. Το 5 είναι σχετικό. Έσκασε με την πρώτη. Για πάμε να δούμε τι έχει. Σταθεί το μηχανάκι, μας κάνει τέτοια κόλπα. Λοιπόν, το έχουμε λύσει εδώ το αλυσοπρίωνο όλο. Τα βγάλαμε όλα από πάνω. Εδώ έχω τα υπόλοιπα. Καπάκια και λαβές και τα λοιπά. Και εντάξει, το ψηλό καθάρισα. Και η αιτία μας, παιδιά, όπως είδατε, και ζοριζόταν να πάρει μπροστά, που και που. Μια έπαιρνε, μια δεν έπαιρνε, όπως να είναι. Όταν όμως έπαιρνε και δούλευε και ανέβαζε στροφές και ζεσθενότανε το μοτέρ, άρχισαν οι στροφές να ανεβοκατεβαίνουν. Δεν μπορούσε να κρατήσει σταθερά τις στροφές του. Ανέβαζε δηλαδή, έκανε αυτά τα χαζά. Οπότε ρουφούσε από κάπου αέρα. Αυτές εδώ είναι οι τσιμούχες στροφάλου. Το πρόβλημα είναι αυτό, καθαρά θέμα είναι τέτοιο.
Στεγανοποίηση. Έχουμε παραγγείλει λοιπόν εδώ τα ανταλλακτικά, μας ήρθανε σήμερα. Βλέπετε εδώ 12, 28, 5,5. 12 χιλιοστά είναι η τρύπα αυτή εδώ, η διάμετρος. 28 είναι η διάμετρος από εδώ μέχρι εδώ. Και το 5,5 είναι αυτό εδώ το πλάτος. Τρία νουμεράκια λοιπόν, βλέποντας από εδώ, ότι είναι 12, 28, 5,5. Παραγγείλαμε ίδιες. Και σήμερα θα κάνουμε αυτή την αλλαγή. Πάμε να δούμε λίγο. Βάζω ακριβώς έτσι για να μην μπερδευτώ μετά. Το πάει τέρμα κάτω. Εδώ έχω μία ασφάλεια. Λοιπόν. Μέχρι εδώ καλά. Βλέπουμε εδώ ότι είχε κόλλα πληρωμάτων. Εδώ μου βγάλε μαυρίλα. Είναι από τη μεριά της ηλεκτρονικής. Τέλος πάντων. Θα βγάλουμε όλα. Το καθαρίσουμε καλά καλά. Αυτή η φλατζόκολα η παλιά όλη θέλει τώρα καθάρισμα. Λοιπόν, βλέποντας εδώ πέρα το καπάκι, το κάρτερ, βλέπω αυτές εδώ τις γρατζουνιές. Αυτό σημαίνει ότι το μηχανάκι έχει ανοιχτεί ξανά στο παρελθόν και αυτός που το έκανε, δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν, τι ήταν, εγώ θα συνιστούσα εδώ να το τρίψετε όσο πιο απαλά γίνεται. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ σφουγγάρι τέτοιο για να τρίψω αυτές εδώ τις επιφάνειες. Και όχι γυαλόχαρτα και τα λοιπά. Πολύ απαλά, ίσα ίσα. Και εδώ το ίδιο, ήδη έχω καθαρίσει εδώ την επιφάνεια τη μία. Το γυαλόχαρτο και με τη φαλτσέτα μου. Έτσι, κατά αυτό το τρόπο. Ξεκόλλησα όλη τη φλατσόκολα. Λίγο Scotch Brite και φύσιμα μετά. Λοιπόν, όχι γυαλόχαρτα εδώ. Ωραία, λοιπόν, καθαρίσαμε εδώ τις επιφάνειες. Όσο γινόταν, όσο γίνεται πιο καλά. Όποιος θα το κάνει, προτείνω να μην βαρεθεί, να το κάνει καλά. Τώρα, αυτές είναι οι παλιές.
Και εδώ πέρα τώρα, επειδή δεν έχω το έχω χάσει το καπάκι του, θα ξοδέψω λίγο παραπάνω φλατζόκολα, αλλά δεν με πειράζει, αρκεί να κάνω πιο καθαρή και σωστή δουλειά. Δεν ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς είναι φτηνή. Αυτό τα αφήνουμε κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό, ίσα ίσα να αρχίσει να γίνεται έτσι, να πίζει λίγο και μετά θα το βάλουμε πάνω. Λοιπόν, έχουν περάσει 10 λεπτά περίπου, πιάνουμε λίγο έτσι με το χέρι να μην κολλάει στα χέρια μας η κόλλα. Τώρα εδώ έχει ένα βελάκι, αυτό το βελάκι κοιτάει την εξάτμιση. Εξάτμιση είναι εδώ, εξαγωγή. Προσεκτικά. Έτσι. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι κόλλα σπυρωμάτων στις βίδες. Και τώρα μένει η συναρμολόγηση. Λοιπόν, το συναρμολογήσαμε και αυτό και πάμε τώρα να το βάλουμε μπρος να δούμε τι κάναμε. Το βάλαμε μπροστά, κατοζεστάνουμε λίγο και βλέπουμε. Έτοιμο και αυτό. Έτοιμο το εργαλείο. Τσιμούχι στροφάλου λοιπόν. Νάτες. Είχαν εξεραθεί κάποια από αυτές και ρουφούσε αέρα. Με αποτέλεσμα οι στροφές ανεβοκατεβαίναν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.